Στο Γιάννη Ρίγο, καθώ νωρίτερα είχαμε ανακοινώσει, σε Γιάννη, καλησπέρα από την αστυνομία εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματο τράφικινγκ. Μιλούμε για πάνω από 50 γυναίκε που τι κρατούσαν φυλακισμένε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ακριβώ. Και μάλιστα τα κυκλώματα μαστροπών που εξαρθρώθηκαν από την ελληνική αστυνομία έπιθαν τα ανυποψία στα θύματα του τι γυναίκε να έρχονται στην χώρα μα, Νίκο, τάζοντά του εργασία με υψηλέ αποδοχέ. Πώ λοιπόν, όταν έφταναν στην χώρα μα οι γυναίκε αυτέ, τι εγκλώβιζαν μέσα σε διαμερίσματα τόσο στην Αθήνα όσο και στην Θεσσαλονίκη, τι απειλούσαν, τι παρακολουθούσαν 24 ώρε το 24ωρο με κάμερε ασφαλεία, τι απειλούσαν, ενώ να σου πω ότι Κάθε, κάθε, μέρα τι ε, μετακινούσαν με αυτοκίνητο σε οίκου ε, ανοχή όπου εργάζονταν ε, χωρί κανένα ρεπό. Ακόμα και όταν εκείνε ε, ήταν ε, άρρωστε. Τώρα να σου πω ότι οι μαστροποί δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2000. Από την Κολομβία οι περισσότερε γυναίκε, ε. Ακριβώ. Λειτουργούσαν δομημένα και ιεραρχικά τα μέλη του κυκλώματο. Ύστερα λοιπόν από συντονισμένη έρευνα των αρχών, χθε που έκαναν έρευνε τόσο στην Αθήνα όσο και στην Θεσσαλονίκη, τα μέλη τη οργάνωση, τα 11 μέλη του κυκλώματο συνελήφθησαν. Συνελήφθησαν ακόμα και 11 γυναίκε που ήταν μέσα στου οίκου ανοχή. Ενώ διασώθηκαν 51 γυναίκε, τα θύματα των μαστροπών. 51 γυναίκε την πλειονότητά του, όπω ανέφερε από την Κολομβία. Δική του επιθυμία το επόμενο διάστημα, μόλι είναι όλε εντάξει στην υγεία του, θα μεταφερθούν πίσω στην χώρα του. Ενώ να σου πω ότι τα μέλη του κυκλώματο κάθε μήνα αποκόμιζαν κέρδη που ξεπερνούσαν τι 160.000 ευρώ.